Νανούρισμα. Παιδί από κούνια, σε μια κούνια που μοιάζει φυλακή, αλλά στην πραγματικότητα είναι η πιο μεγάλη ελευθερία, η πιο μεγάλη ζεστασιά και φροντίδα που θα νιώσεις ποτέ ξανά. Στα χρόνια της αγνότητας και χωρίς υποχρεώσεις, χρέη και σκλαβιά. Ανοίγω τα μάτια μου και ξημερώνει. Ανατέλει ο ήλιος που σκάει με δύναμη πάνω στο τζάμι και περνάει μέσα από την πορτοκαλί κουρτίνα διαχέοντας στο δωμάτιο χρώμα φωτός και αισιοδοξίας. Το λάλημα του πετινού, ο χτύπος της καμπάνας, η κόρνα του σχολικού, το γάβγισμα του σκυλιού, η φωνή του παλιατζή. Άρωμα από βασιλικό να φέρνει έναν άνεμο ξεγνιασιάς και δροσιάς και να δημιουργεί παραδεισένια τοπία με κρυφές καταπακτές και κρυψώνες μυστικές, λαβύρινθους, ηφαίστεια, σπηλιές, τροπικά δάση, ποτάμια, θάλασσες, βουνά, ζώα, πουλιά, όλα σε ένα δωμάτιο, όλα σε μια μαγική στιγμή και όλα αυτά κλεισμένα σε ένα δευτερόλεπτο που μέσα στη ζωή σου, σε ανύποπτο χρόνο και χώρο, θα σε βρίσκουν σε μια μυρωδιά, σε ένα ήχο, σε ένα στίχο, σε ένα άγγιγμα. Και τα κάγκελα της κούνιας, όσο περνάει ο καιρός, μικραίνουνε, αλλά η μελωδία από το αστεράκι πάνω από το μαξιλάρι σου, πάντα ίδια, πάντα γνώριμη, για να σου κρατάει συντροφιά τις κρύες νύχτες της μοναξιάς και να σου θυμίζει την αρχή, τις ρίζες και το χάδι το μητρικό που δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Για να σου θυμίζει το πόσο άξιζε για όσο ήσουν εδώ. Μια βόλτα στο πάρκο, στις κούνιες και μετά χωνάκι παγωτό, τα μπρατσάκια, το μαγιό και κατευθείαν στη θάλασσα για βουτιές και έξω στην αμμουδιά με αντιλιακό, παιχνίδια με τα κουβαδάκια και τα φτιαράκια, μικρά ψαράκια, δύο καβούρια, ένας αστερίας και ένα αλογάκι της θάλασσας, συμπροταγωνιστές μας στο μικρό φιλεμάκι της σύντομης ζωής μας. Εν συνεχεία, βόλτες στην παραλία, κρατώντας τους γονείς μας σφιχτά από τα χέρια και χοροπηδώντας, αγγίζοντας γη και ουρανό. Ή με την άμαξα, το γύρο της πόλης, με τον ήλιο αρχηγό, με τον ευκάλυπτο να μυρίζει λυτρωτικά και να εξαγνίζει όλα μας τα μυστικά με ένα αεράκι αγκαλιά. Και τώρα έξω από την κούνια, μεγάλα πια παιδιά, και όταν λείπει η μαμά με τον μπαμπά για δουλειά, παρέα με τη γιαγιά, να μου λέει παραμύθια και εγώ να της λέω πάλι, πάλι κι άλλο, και να μαλώνουμε για το ποιο κανάλι θα δούμε στην ασπρόμαυρη τηλεόραση των αναμνήσεών μας. Εγώ να θέλω διαφημίσεις και αυτή ειδήσεις. Μου φαίνεται σαν σήμερα να την ακούω να μου λέει ιστορίες από τη δύσκολη ζωή της και να μου τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια με μυρωδιά από λιβάνι Κυριακής. Κάθε Κυριακή στην εκκλησία σταθερή αξία, σαν εξομολόγηση και κοινωνία μαζί, που δίνει άφεση αμαρτιών και λύση σε κάθε απορία που ψάχνει θήτη, θύμα, αφορμή και αιτία. Και όταν ερχότανε στην πόλη θέατρο ή τσίρκο, ήτανε γεγονός η υπέρτατη διασκέδαση και ψυχαγωγία. Ακόμα θυμάμαι τη φωτογραφία με την Τζίτα που ήθελα να την πάρουμε μαζί στο σπίτι. Όλες οι εποχές καλοκαίρι, κράτα μου το χέρι και δώσε μου τα στέρι που έχει στα μαλλιά. Άσε το περιστέρι μήνυμα να σου φέρει στην καρδιά. Φτιάξε μου άλλο ένα καραβάκι να το ρίξω στο γυαλό. Και τι κι αν είναι χάρτινο, όταν θα λιώσει κάτι θα δώσει στις ψυχής μας το βυθό. Η κούνια κρεβάτι πια και το μεσημέρι μας φέρνει όλους στο τραπέζι με ένα σταυρό, προσευχή
και καλή όρεξη. Μπουκές από ψωμί μέσα στο λάδι από τα χόρτα και όποτε είχαμε φακές γινότανε πάρτι στο σπίτι. Πάντα σουρωμένες, με τριμμένη φρυγανιά και φέτα. Και μετά να σβήνω μόνος μου τους γρίφους με μουσικές και στίχους. Το αγαπημένο μου παιχνίδι. Ακόμα θέλω να πιστεύω και να ξεκλέβω έμπνευση και φαντασία από το τότε που ήταν απλόχερη. Γιατί ό,τι ακατέργαστο και πιο αυθεντικό και πιο ειλικρινές. Μετά, οδεία, θεωρία, πάει περίπατο η μαγεία. Κι εγώ μαζί με τον πατέρα μου στο καφενείο του λιμανιού. Στο ένα χέρι μου το μπλεκ και στο άλλο μια φάντα χωρίς αναθρακικό και μια σοκολάτα ίον. Ή ένα υποβρύχιο στο τραπεζάκι του καφενείου και ίσως πιο μετά μαλλί της γριάς. Το απόγευμα έχει φτάσει. Μαστίχα χείου στο στόμα για λίγη γεύση, για λίγο ακόμα. Γιατί όταν έρχεται το βράδυ δεν κάνει να μασάμε τσίχλες. Είναι σαν να μασάμε τα κόκαλα των νεκρών. Ρωμένη βόλτα με το αυτοκίνητο, ακούγοντας την αγαπημένη μου κασέτα και παίρνοντας από το μαγαζάκι της γειτονιάς ένα βρώμικο. Χίλιες φορές προτιμότερο από το γάλα νουνού που μου έδινε η μάνα μου κάθε πρωί και εγώ το έχινα κρυφά στο νεροχύτη. Μια ζωή γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις. Και δώστου οι θερμίδες και δώστου τα κιλά. Η πιο ωραία όμως μυρωδιά, ο καπνός από τα Μάλμπορο τσιγάρα του πατέρα μου στη βεράντα της κουζίνας. Το κρεβάτι και αυτό μικραίνει σιγά σιγά. Αλλά οι μαργαρίτες που έκοψα για να δώσω στη μάνα μου γυρίζοντας από το σχολείο, ίδιες με στο βάζω, χωρίς νερό να βάζω. Περίεργα παιχνίδια παίζει το μυαλό του ανθρώπου. Καλύπτει τα κενά και διορθώνει τις ατέλειες στο πιτς φυτίλι. Καίει ακόμα το καντήλι. Και όσο ήμουν μικρός, Προδέρμ και Johnson Baby Shampoo, με ένα παπάκι στη μέση της λεκάνης για να ασχολούμαι και η μάνα μου να με ξεβρωμίζει και μέχρι το τέλος του μπάνιου το νερό έξω από τη λεκάνη. Γιατί πιο μετά, που με έβρισκες, που με έχανες, σε κάποια λέσχη με ηλεκτρονικά, κόλλημα μεγάλο, Tetris, Pac-Man, Arkanoid και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βράδυ έχει φτάσει. Χαμό στη γειτονιά. Κουτσό, κυνηγητό, κρυφτό, παιχνίδια του πεζοδρομίου. Γιατί τα επιτραπέζια, όπως η Μονόπολη, παίζονται κυρίως το μεσημέρι, που συγκεντρωνόμαστε όλοι σε ένα σπίτι και μετά γράφουμε σενάρια για την επόμενη θεατρική μας παράσταση. Τώρα πια έχω συνοδοιπόρους στο όνειρο και δεν τα κάνω όλα μόνος μου. Το μόνο που κάνω μόνος μου σε ώρες βαρεμάρας είναι να φτιάχνω ιστορίες με Playmobil και να παίζω Game Boy. Γενικά με τα επιτραπέζια ακόμα έχω ένα θέμα. Τα θέλω συνέχεια σαν καινούρια. Θυμάμαι πάντα μου τα σπάγανε και μου τις σπάγανε σε γιορτές και σε γενέθλια τα άλλα παιδιά. Ίσως γιατί όταν ήμουν εκεί ήμουν αλλού. Ήμουν και πάλι μόνος μου. Πάντα μόνος μου. Και ως μοναχό παιδί έκανα καλή παρέα με τη μοναξιά μου. Τα λέγαμε οι δυο μας και τα βρίσκαμε σε όλα. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα γίνονται. Στο σχολείο βαριόμουν φρικτά. Ήμουνα πάντα μέτριος μαθητής, αλλά πολύ καλό στην έκθεση. Το είχα το μπλα μπλα. Μανούλα στις δημόσιες σχέσεις και στα κονέ. Έκανα φίλους από το τίποτα και από το πουθενά και μου άρεσε να πιάνω κουβέντα με ανθρώπους που δεν ήξερα, σαν να προσπαθώ να τους πείσω για να με ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Όμως πάλι δεν διάβασα αγγλικά και θα με πιάσει η κοιλιά. Η άρνησή μου με τη μάθηση ίσως να ξεκινάει και από το ότι από την πρώτη κιόλας δημοτικού είχα φροντιστήριο στο σπίτι. Όταν κάποιον τον πολυμπουκώνεις, στο τέλος κάνει εμετό. Και έτσι παρέμεινα δυσλεκτικός, ανορθόγραφος και σκράπας. Με πατέρα αυτοκινητιστή
και μάνα μοδίστρα με ένα εξαιρετικής ποιότητας και υφής ύφασμα που έντυνε όλες μου τις γύμνιες. Σε μια ώρα έχουμε δρομολόγιο με το Σαλαμής. Μαζί κι εγώ. Εδιψώ αρκίτσα, αρκίτσα εδιψώ. Ακόμα νοσταλγώ τα καλύτερα μου χρόνια. Ταξίδια με τους τέσσερις τροχούς και με κόντρα τους καιρούς. Ακούγοντας κασέτες Διονυσίου, Μούσχουρη, Καρβέλα και Δήμου. Και πάντα στάση στον Λεβέντη. Για τυρόπιτα ή φαγητό. Ήταν το στέκι μας αυτό. Αλλά πιο πολύ ο Αντώνης, το εστιατόριο λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας, δίπλα στη θάλασσα. Μακαρόνια και Άγιος ο Θεός. Μετά, με παρέα θερινά σινεμά, στα θρίλερ να μην μας αφήνουν να μπούμε μέσα και να ανεβαίνουμε στα δέντρα τα ψηλά. Άβολα και δίχως popcorn, αλλά χωρίς να δώσουμε λεφτά. Και γιατί δεν γινότανε διαφορετικά. Μετά, με τα μεγαλύτερα ξαδέρφια, φίλους και γνωστούς, σε έργα κρυφά, όπως το Dirty Dancing, που δεν λέγαμε ποτέ ότι πήγαμε στους γονείς. Και ύστερα, μόνος μου, σε έργα που ακόμα αγαπώ, παρά το πέρας του χρόνου. Οι μάγισσες του Eastwick, ο θάνατος σου πάει πολύ, ο σημαδεμένος, ο νονός, το ψωνιστήρι, το ακροτήρι του φόβου, η σιωπή των αμνών. Και έπειτα, επιστροφή στο σπίτι, περνώντας τα πεζοδρόμια με τα γιασεμί που ανασταίνουν μέχρι και νεκρούς. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη, στη Σαλαμίνα. Εφηβεία, η πιο δύσκολη ηλικία. Εσωτερικό ψάξιμο για το ποιος είμαι, τι κάνω, που πάω. Ακόμα πιο σκληρό διάβασμα, ακόμα πιο πολλά βινήλια. Και ενδιάμεσα καμιά βόλτα στο βενζινάδικο για να ανάψουμε κανένα σπίρτο και να πάρουν φωτιά τα αίματα. Πάντα στο μυαλό η μουσική, που όμως δεν έχει ψωμί. Σπουδάζω γραφίστας και κρυφά τρέχω στα οδεία για να καλύψω τα κενά μου, για να κάνω το χόμπι μου, που αν αυτό γίνει και το επάγγελμα μέσα σε εισαγωγικά, που θα βγάζουμε λεφτά, τότε μιλάμε για επαγγελματική ευτυχία. Η Φλόρα έρχεται για να αλλάξει την ιστορία και μετά στρατός, γάμος και μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια κανενός, να τρέχω για το «Ντο ρε μη φα σο λα σι ντο» και όλα αυτά σήμερα να τα ζω σε μια γλυκιά επανάληψη αναμνήσεων και συγκινήσεων με τη συνέχειά μου, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά κρατάω εγώ το χέρι αντί να μου το κρατάνε. Και η Κούνια ξαναμπήκε μες στο σπίτι και το μόνο φως τώρα που έφυγε η μέρα το έχει το φεγγάρι που τρυπώνει κρυφά μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο και φτιάχνει σκιές για να έχουμε συντροφιά. Και κλείνοντας τα μάτια, ένα χάδι μητρικό με αγγίζει και με ηλεκτρίζει, παίρνοντάς μου όλη την κούραση της ημέρας, και καθώς μου δίνει ένα φιλί, μου ξανατραγουδάει το γνωστό νανούρισμα.